Να καλωσορίσω και να καλησπερίσω την Αρετή Λύση, είναι η fashion expert της εκπομπής μας. Ελένη μου. Πάντα πάρα πολύ ωραία αντιμένη. Είμαι rockstar, ναι, έτσι. Γεννήθηκα σήμερα. Για να βήσει. Ξύπνησα με αυτό, οπότε ξεκινάει αργά. Έχω μάθει. Τα έχω μάθει όλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα, Αρετή μου, για τα αντρικά κομμάτια. Ακριβώς, η ντουλάπα μιας γυναίκας. Πώς μπορούν να φορεθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το πρώτο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι τα φαρδιά τα παντελόνια. Έτσι. Έχουμε τώρα εδώ πέρα τον Justin Bieber, ο οποίος φοράει ένα φαρδί παντελόνι. Του τα φοράει και η Hailey Bieber. Και τα φοράει και η Hailey Bieber, αλλά βέβαια με τακούνι και δείχνουν πάρα πολύ feminine. Έτσι. Μπορείς με ένα ωραίο crop top, με ένα ωραίο. Να πάρεις π.χ. το παντελόνι του συντρόφου σου, μπορείς με ένα flat. Κοίταξε, έχει ένα see-through, μία διαφάνεια. Και επίσης ένα τζάκετ. Παίρνεις δηλαδή ένα αντρικό κομμάτι και το συνδυάζεις με κάτι πιο θηλυκό για να το ισορροπήσεις. Ακριβώς, για να το ισορροπήσεις. Έτσι η εικόνα είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπορεί να είναι ανδρόγυνη, αλλά κάνει και πάρα πολύ σεξι. Εδώ βλέπουμε επίσης μια κεντρική παρουσία της Ριάννα, η οποία φοράει συνήθως και τα δύο φαρδιά. Κοίταξε πόσο ωραίο και αυτό το jeans look. Πάρα ενώ πολύ. Είναι όλα φαρδιά, φαίνεται τόσο σεξι εικόνα, γιατί όπως είπαμε, επειδή αρκετοί σχεδιαστές έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά να κάνουν πλέον υπερμεγέθη. Ρούχα. Αυτό βοηθάει και τις γυναίκες και τους άντρες ώστε να είναι ένα που είναι ουσιαστικά unisex. Ακριβώς. Έχει βαρεθεί και ο κόσμος και οι γυναίκες. Έχουν βαρεθεί να φοράνε τα στενά, τα πολύ κολλητά, κατάλαβες, ναι, ρούχα. Ναι, τα ασφικτικά, που είναι ασφικτικά έχουν μέσα. Έχουν την ελευθερία τους. Αυτό ισχύει και μεταφορικά. Σωστό. Πάμε στο επόμενο ρούχο, στο επόμενο κομμάτι να δούμε τι είναι. Ακριβώς. Παλτό, λοιπόν, έχουμε τα μάλινα, τα παλτό, τα πανοφόρια, επίσης και τα σακάκια. Όχι απαραίτητα μάλινα, απλά τώρα επειδή αρχίζει και κρυώνει ο καιρός, μπορούμε να πάρουμε από τη λάπα του συντρόφου μας ή από του πατέρα ή από του παππού, μπορούμε να πάρουμε το μάλινο το πανοφόρι, εάν δεν μπορούμε να το αγοράσουμε σε αυτές τις τιμές οι οποίες είναι αρκετά υψηλές. Και μπορούμε να το συνδυάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Κοίταξε, έχει φορεθεί τώρα ένα μάλινο πανοφόρι, το οποίο είναι καταπληκτικό σε καρό μορφή. Και επίσης αυτό είναι, όπως λέγαμε, τα πάντα leggings, τα οποία είναι με διχτυωτό τύπου, κάνει διχτυωτό καλσόν, δεν φαίνεται όμως κάτι. Και για να μην νομίζετε ότι πρέπει να είναι πολύ στιλάτος ο άντρας σας ή ο σύντροφός σας κτλ. Είναι στη μόδα πολύ τα παλιακά μοτίβα, δηλαδή ρίγες, καρό. Ακριβώς. Τα λίγο πιο παλιά. Ακριβώς. Είναι πολύ hot στην μόδα. Αυτά τα τύπου vintage, τα πιο παλιά, τα οποία βέβαια έχουν σε άλλες γραμμές και σε άλλα μήκη, έτσι, και δείχνουν πάλι και τόσο μοντέρνα, όπως επίσης με ένα χούντι. Βλέπεις εδώ πέρα, έχει φορέσει κάτι στενό, έχει επιλεχθεί κάτι στενό και ένα φαρδί. Όπως επίσης και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσένα, π.χ. θα μπορούσα να σε φανταστώ πολύ, με ένα high heel. Και κοπέλα εδώ πέρα, κοίταξε, φοράει πάλι και τον μπραλέτ αυτό, το οποίο πάλι κάνει μια σεξι ανδρόγυνη εικόνα. Πάμε στο επόμενο. Πουκάμισο. Αυτά ναι, είναι τα πουκάμισα, τα οποία είναι το πιο εύκολα από τα τρία. Γιατί ακριβώς. Είναι. Ακριβώς. Πάμε, παίρνουμε το πουκάμισο πάλι του συντρόφου μας, σε οποιοδήποτε χρώμα και να είναι, και το φοράμε. Π.χ. με ένα τζιν, το φοράμε με ένα καλσόν, το φοράμε με ένα ψηλό πέδιλο. Και τέλειο, με φόρμα, σεξι. Μπράβο, με φόρμα, με καπέλο, με τεράστια σκουλαρίκια, πελώρια. Κοίταξε πόσο ωραία είναι η εικόνα, με γραβάτα. Ριγέ. Άσπρο, μαύρο, μπράβο. Μπλε, το κλασικό, ακριβώς, το μπλε. Ακριβώς, γυλαίκο, γραβάτα, total white. Κοίταξε πόσο ωραίο πολύ είναι, ωραίο. Είναι τέλειο. Επίσης, αυτό είναι καταπληκτικό, έτσι, τα μανίκια του πουκαμίσου. Από τον μπαμπά σου. Μπράβο. Με ρωτάνε, πάνω, άμα δεν έχουμε σύντροφο, έχεις μπαμπά, παππού, φίλο. Παππού, ακριβώς, friend. Δεν χρειάζεται να είναι σύντροφος. Και όμως η Αρετή δεν είναι κίνητρο να ψωνίζετε και για τους άντρες σας ωραία έτσι, πράγματα. Ακριβώς. Γιατί λέει, θα του πάρω το ωραίο, ναι, θα το φορέσω κι εγώ. Ακριβώς. Είναι διπλής χρήσεως. Είναι too used. Και κάνουμε και οικονομία. Αυτό, μην το συζητάς. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτά είναι τα πανοφόρια, τέλος πάντων τα δερμάτινα, ό,τι έχει να κάνει με jackets. Επίσης, είτε είναι κοντά, είτε είναι μακριά. Μπορεί πολύ να τάση το δερμάτινο πάρα jacket, πολύ τάση. Επίσης, θα έχει σίγουρα κάποιος φίλος σας ή ο πατέρας σας ένα jacket το οποίο το έχει φορέσει την δεκαετία του 80 και μπορείτε πάλι να το επαναφέρετε σε πολύ μοντέρνα εκδοχή. Θα είναι τέλειο. Όντως, και να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις, για να μην αγχώνεστε ότι πρέπει να είστε και ίδιο size, ίδιο μέγεθος με τον τα γόρι σας, τον μπαμπά. Ακριβώς, ακριβώς. Φοριούνται και μπαμπάτσικα πια. Φοριούνται μπαμπάτσικα και αν δεν αρέσει σε μία γυναίκα, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ένα must. Είναι απλά δείχνουμε μία ιδέα η οποία μπορεί να φορεθεί. Μπορεί να το βάλει και με μία ζώνη, όπως είπαμε, η οποία δεν θέλει να είναι τόσο oversize ντυμένη.
Και επίσης μια έξυπνη ιδέα που ενδεχομένως να μου πεις αν μπορεί να γίνει ή όχι. Έχεις ένα παλιό τζάκετ, ας πούμε, δερμάτινο, που δεν είναι τώρα τα κουμπάκια του φερμουάρ του στη μόδα. Μπορείς να κάνεις μεταποιήσεις πάνω στο ρούχο. Ναι, μπορείς να κάνεις μεταποιήσεις, μπορείς να αλλάξεις φερμουάρ, μπορείς να αλλάξεις κουμπιά, μπορείς να το βάλεις χωρίς κουμπιά. Μπορείς επίσης να προσθέσεις κλωστές, όπως έχουν κάνει αρκετές ανερχόμενες εταιρείες, οι οποίες υπάρχουν, η Μαρτζελά. Μπορούμε να τα μεταποιήσουμε και να τα κάνουμε σύμφωνα με το δικό μας στυλ. Σωστό. Ναι. Πάρα πολύ μου άρεσαν όλα. Θα τα φορούσα όλα. Αρετή μου γλυκιά και όμορφη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε για την επόμενη εβδομάδα να δούμε επίσης κάτι πάρα πολύ ανερχόμενο. Πώς μπορούμε με οικολογικό τρόπο να αλλάξουμε επίσης για να συμπεριφερόμαστε. Οικολογική μόδα, πώς και η οικολογική συνείδηση μπαίνει και στη μόδα.